Σήμερα θα σας ταξιδέψουμε στο δάσος Λαϊλιά, στην οροσειρά της Βροντού Σερών. Ψηλότερη κορυφή του είναι ο προφήτης Ηλίας ή Αλί Μπαμπά, που βρίσκεται σε υψόμετρο 1850 μέτρων. Το χιονοδρομικό κέντρο του Λαϊλιά βρίσκεται σε υψόμετρο 1600 μέτρα, μέσα σε ένα δάσος από οξιές και πεύκα. Απέχει από την πόλη των Σερών 27 χιλιόμετρα και σε αυτό οδηγεί ασφαλτοστρωμένος δρόμος. Διαθέτει μία πίστα 1200 μέτρων, δύο αναβατήρες, ένα baby lift και πίστα αρχαρίων και σαλέ. Η πίστα φτάνει μέχρι την κορυφή προφήτη Λία ή Αλί Μπαμπά με υψόμετρο 1849 μέτρα. Το χιονοδρομικό κέντρο διαχειρίζεται ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Σερών. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, κλέβει κάτι από το τυχλιδί των Άλπαιων αφού καλύπτεται από παχύ στρώμα χιονιού, ενώ το καλοκαίρι το απέραντο πράσινο προσελκύει μικρούς και μεγάλους που σπέβδουν εκεί για να δροσιστούν και να αναπνεύσουν καθαρό αέρα. Τόσο ο Λαϊλιάς όσο και η ευρύτερη περιοχή είναι ιδανικός προορισμός για όλες τις εποχές του χρόνου, για περιπάτους, εκδρομές, αθλητισμό και ορειβασία, ενώ ιδιαίτερα το χειμώνα προσφέρεται και για χειμερινά σπορ, αφού διαθέτει εκπληκτικές χιονοδρομικές πίστες. Πρόκειται για ένα από τα πιο αξιόλογα χιονοδρομικά κέντρα της Ελλάδας, το οποίο κάθε Σαββατοκύριακο συγκεντρώνει τους λάτρεις των χειμερινών σπορ όχι μόνο από τις Σέρρες, αλλά και από γειτονικούς νομούς. Μάλιστα, στην πίστα του χιονοδρομικού έχει τοποθετηθεί φωτισμός, με αποτέλεσμα να προσφέρεται ακόμη και για νυχτερινό σκι. Ο Λαϊλιάς είναι το μοναδικό μέρος στην Ελλάδα στο οποίο θα συναντήσετε ένα υπέροχο πάρκο από πάγο. Οι δύο βασικοί παγοκαταράκτες του ύψους 30 μέτρων ο καθένας, αλλά και κάποιοι μικρότεροι, προσελκύουν αναρριχητές οι οποίοι θέλουν να νιώσουν την αδρεναλίνη τους στα ύψη. Επιλέγοντας την αναρρίχηση στις παγωμένες πλαγιές του Λαϊλιά. Οι παγοκαταράκτες δημιουργήθηκαν από την αξιοποίηση των φυσικών νερών του Λαϊλιά, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για να καλυφθούν με πάγο οι βραχώδεις σχηματισμοί του βουνού, μετατρέποντάς το σε ένα πραγματικά μαγικό τοπίο. Κατά την αρχαιότητα, τα όρη φημίζονταν για τα αργυρορυχεία, αρχαϊκή εποχή, και τα μεταλλεία σιδήρου, ρωμαϊκή εποχή. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του βουνού είναι ο σφαγνώνας, που αποτελεί διατηρητέο μνημείο της φύσης. Ο σφαγνώνας ή σφαγνώδη είναι μια περιφραγμένη βαλτώδη και ελώδη έκταση 39 στρεμμάτων που βρίσκεται σε ύψος 1470 μέτρων στην περιοχή του Λαϊλιά Σερών. Αποτελείται από σποραδικά υπολείμματα ξυλώδους βλάστησης και φυλλόβρια της τάξης των σφαγνωδών, τα οποία είναι βρύα με βλαστό όρθιο που φτάνει τα 30 εκατοστά ύψους. Η ξύλινη περίφραξη σηματοδοτεί τα όρια του και υποδεικνύει άμεσα την σπουδαιότητα του χώρου.
Στον χώρο αυτό, που επικράτησε να αναφέρεται ως Φαγνώνας, εφαρμόστηκε από τον καθηγητή Γερασιμίδη η μέθοδος της ανάλυσης της γύρης των δέντρων, από την οποία αποδείχτηκε η μεταπαγετώδη εξέλιξη της βλάστησης του δάσους του Λαλιά. Ο ορεινός όγκος του Λαλιά είναι ενταγμένος στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Περιοχών Natura 2000. Το δάσος του Λαλιά έχει έκταση 32.500 στρέμματα και είναι καλυμμένο από πανύψηλα δέντρα, οξιάς και δασική πεύκη. Υπάρχουν 4 διαδρομές πολλαπλών χρήσεων στο δάσος του Λαλιά: πεζοπορία, ορεινή ποδηλασία, σκι δρόμο αντοχής. Ενώ μέρος των ευρωπαϊκών μονοπατιών Ε4 και Ε6 διέρχονται μέσα από αυτό. Στον Λαλιά τα πανύψηλα δέντρα, οι απότομες χαράδρες, η απόκρημνη και τεράστη βράχη και γενικά η μαγευτική τοποθεσία του σαγηνεύουν πραγματικά τους λάτρες του βουνού και της πέθρου. Ένα άλλο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του βουνού είναι τα κόκκινα δασικά μυρμήγκια. Τα περισσότερα από τα μυρμήγκια είναι ωφέλιμα. Ιδιαίτερα τα κόκκινα δασικά μυρμήγκια συνεισφέρουν σημαντικά στην προστασία των δασικών οικοσυστημάτων. Σήμερα, με την πίεση που δέχονται από τον άνθρωπο αλλά και την επίδραση της κλιματικής αλλαγής, ο πληθυσμός των κόκκινων δασικών μυρμήγκιων απειλείται. Η γνώση σχετικά με τα κόκκινα δασικά μυρμήγκια στην περιοχή της Μεσογείου είναι περιορισμένες και στην Ελλάδα σχεδόν ανύπαρκτες. Ο ρόλος τους στο δασικό οικοσύστημα είναι πολύ σπουδαίος, επηρεάζοντας τους γεωχημικούς κύκλους με την παρουσία τους, την πανίδα με την θύρευση αλλά και τη συμβίωση με άλλα είδη και τη χλωρίδα, σπέρνοντας σπόρους και επηρεάζοντας την αύξηση των φυτών. Ως εκ τούτου έχουν χαρακτηριστεί ως η μηχανική του οικοσυστήματος και σε ορισμένες χώρες προστατεύονται από τον νόμο. Η εξάπλωση στην Ελλάδα είναι στη Μακεδονία και στη Θράκη. Για περισσότερα διαβάστε στην ιστοσελίδα του καναλιού, το link θα το βρείτε από κάτω στις πληροφορίες. Πιστεύουμε να σας άρεσε το βίντεο και σας προσκαλούμε να κάνετε εγγραφή και στο κανάλι μας. Δίνουμε ραντεβού στο επόμενο θέμα μας από την Ελλάδα. Μέχρι τότε, να είστε καλά!